Πρωτεΐν θα είναι το σημερινό θέμα συζήτησης. Θα μιλήσουμε γιατί τη χρειαζόμαστε πρωτεΐνη, από τι αποτελείται η πρωτεΐνη και ποιες είναι καλές πηγές πρωτεΐνης, έτσι ώστε να την έχουμε στην καθημερινότητά μας, στη διατροφή μας, χωρίς να έχουμε επιπτώσεις στην υγεία μας. Η πρωτεΐνη είναι ουσιαστικά δομικό στοιχείο το οποίο βοηθάει στην δόμηση νέων κυττάρων ή στην επούδοση των καταστραμμένων κυττάρων. Με άλλα λόγια, βοηθάει στην αύξηση του μυϊκού ιστού. Η πρωτεΐνη αποτελείται από αμινοξέα και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Χωρίζεται σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας και χαμηλής βιολογικής αξίας. Η πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας είναι εκείνη η οποία έχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα για το οργανισμό μας. Σήμερα θα αναφέρω 7 τροφές τις οποίες μπορείτε να τις έχετε σε καθημερινή βάση στην διατροφή σας χωρίς να έχετε επιπτώσεις στην υγεία σας. Κάποιες από τις τροφές που δεν θα αναφέρω, ο λόγος είναι γιατί δεν κάνει να τις χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Η κατάταξη αυτών των τροφών θα γίνει από χαμηλής βιολογικής αξίας προς την υψηλή βιολογική αξία. Στη θέση νούμερο 7 έχουμε το φου, όπου στα 100 γραμμάρια έχουμε 60 θερμίδες και περίπου 6 με 7 γραμμάρια πρωτεΐνης. Στο νούμερο 6 έχουμε όσπρια, όπου θα αναφέρω μόνο τα ρεβίθια, όπου έχουμε 364 θερμίδες στα 100 γραμμάρια και έχουμε 19 γραμμάρια πρωτεΐνης. Στη θέση νούμερο 5 έχουμε φαλασσινά, όπου θα αναφέρω μόνο τον μπακαλιάρο, όπου έχουμε στα 100 γραμμάρια 84 θερμίδες και 20 γραμμάρια πρωτεΐνη. Ο λόγος που δεν αναφέρω τα ψάρια όπως τόνος και σολομός είναι γιατί δεν κάνει να τα χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Στη τέταρτη θέση έχουμε κρέας, όπου θα αναφέρω μια άπαχη χοιρινή μπουζόλα, όπου στα 100 γραμμάρια έχουμε 226 θερμίδες και 32 γραμμάρια πρωτεΐνης. Ο λόγος που δεν αναφέρω μοσχάρι είναι γιατί δεν κάνει να το καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση. Στη τρίτη θέση έχουμε πουλερικά, όπου θα αναφέρω στήφος κοτόπουλο, όπου στα 100 γραμμάρια έχουμε 163 θερμίδες και 29,7 γραμμάρια πρωτεΐνη. Στη δεύτερη θέση έχουμε γαλακτομικά, όπου θα αναφέρω στραγγιστό γιαούρτι 2%, όπου έχουμε στα 100 γραμμάρια 70 θερμίδες και 9,9 γραμμάρια πρωτεΐνη. Στην κατηγορία γαλακτομικών μπαίνει επίσης και το συμπλήρωμα πρωτεΐνης, όπως whey, isolate κτλ, όπου σήμερα θα αναφέρω isolate, όπου στα 100 γραμμάρια έχουμε 370 θερμίδες και 84 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και σε σύγκριση με τα υπόλοιπα γαλακτομικά, η whey πρωτεΐνη και η isolate απορροφάται πλήρως και αμέσως. Και στην πρώτη θέση έχουμε ασπράδι αυγού, που στα 100 γραμμάρια έχει 52 θερμίδες και 10,9 γραμμάρια πρωτεΐνη. Να σημειωθεί ότι το ασπράδι αυγού είναι πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας και απορροφάται πλήρως. Τώρα, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε μέσα στην ημέρα χαμηλή ποσότητα πρωτεΐνης, καλό είναι να επιλέγετε τροφές που έχουν υψηλή βιολογική αξία, έτσι ώστε να απορροφάτε όλη την πρωτεΐνη που λαμβάνετε. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας βοηθήσω.